Ζω με τη μητέρα μου τα τελευταία 3 χρόνια. Είμαστε οι δυο μας. Πιο παλιά ήταν και ο αδερφός μου μαζί μας, μέναμε όλοι μαζί. Απλά πλέον έχει παντρευτεί. Εγώ ακόμα δεν πιστεύω ότι μπορώ να μείνω μόνος μου, οπότε μέχρι στιγμής δεν έχω αποτολμήσει να νοικιάσω ένα σπίτι μόνος μου, είτε και με κάποιο συγκάτοικο δεν έχει βρεθεί ευκαιρία, που το οποίο θα ήταν και πιο εύκολο πιθανώς να μοιραστούμε τα έξοδα ενός σπιτιού. Τόσο τη δυνατότητα να συντηρηθώ ενώ είμαι φαντάρος δεν υπάρχει. Λόγω των διάφορων εξόδων που είχα όλα αυτά τα χρόνια και με το μισθό που είχα αντίστοιχα, έχω δημιουργήσει και κάποια χρέη σε τράπεζες λόγω πιστωτικής κάρτας ή καταναλωτικά δάνεια, τα οποία έχουν κάποια μηνιαία δόση που αν πάω φαντάρος και δεν δουλεύω, δεν θα μπορώ να τα πληρώνω. Όχι. Λέω να τον πάρω τη Δευτέρα, επειδή είχε πει αυτή την εβδομάδα. Πάω την Κυριακή, να κρατήσω λίγο το μωρό Το γεγονός της δολοφονίας του 15χρονου ήταν απλά πιστεύω η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για όλους τους Έλληνες. Γιατί καθημερινά όλοι μας αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα της καθημερινής προσπάθειας διαβίωσης. Βλέπουμε ότι όλοι ότι δεν μπορούμε. Όλο αυτό συσσωρεύεται μέσα μας σε οργή, σε νεύρα, σε άγχος. Και αυτό το εντελώς παράλογο γεγονός της δολοφονίας ενός 15χρονου εμψυχρό από έναν αστυνομικό που θα έπρεπε να προστατεύει τον κόσμο, στον κάθε Έλληνα μέσα του, είναι σαν κάτι να σπάει πλέον, σαν να σπάνε οι αντοχές του, να μην έχει άλλες αντοχές για οτιδήποτε άλλο δει ή ακούσει σε αυτή την κοινωνία. Όταν η ενεργεία στους νέους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 25%, αγγίζει το 25%, πώς μπορείς να ελπίζεις σε κάτι όταν το πιο σίγουρο είναι ότι όταν μεγαλώσεις δεν θα βρεις δουλειά πάνω στο αντικείμενο που θέλεις.